Η προσωπικότητα του Μακρυγιάννη κατακαλύπτει μισό πάνω κάτω αιώνα της νεοελληνικής μας ιστορίας. Είναι ο άτεγκτος και ο απροσκύνητος στο δεσποτισμό και τη βαβαροκρατία, αλλά και ο γεμάτος αντιρρήσεις, συντηρητικός στη σκέψη και δέσμιος της τρεχούμενης ηθικής. Η επίσημη Ελλάδα των πρώτων μεταπελευθερωτικών χρόνων τον είδε με δυσπιστία, αν όχι και με εχθρότητα. Δεν του αρνήθηκε την κατάφαση για τους πολεμικούς του αγώνες, αλλά δεν του αναγνώρισε τους ιδεολογικούς, όπως του αρνήθηκε επίσης το πρωτείο στο χειρισμό της πένας. «Ουδεγώ γνωρίζω να στρέφω την σπάθην, ουδαυτός των λόγων», έγραφε ο καθαρολόγος ποιητής Αλέξανδρος Σούτσος. Και το περίεργο ήταν ότι κι αυτός ήταν ένα από τα θύματα του δεσποτισμού της βαβαροκρατίας. Πόσο γρήγορα όμως διαψεύστηκε. Από ολόκληρο το έργο του Σούτσου επιζούν κάποιες σάτυρες κατά του αυταρχισμού του Καποδίστρια και του Οθωνικού κράτους και αυτές χρήσιμες μόνο για να τεκμηριώνουν τις παραπομπές της ιστορικής έρευνας. Ενώ από την πένα του Μακρυγιάννη βγήκε ένα μνημείο του λόγου και ένα ιστορικό ντοκουμέντο, τα πολυδιαβασμένα εδώ και 40 χρόνια απομνημονεύματά του που ζουν και θα ζουν όσο υπάρχει η ελληνική γλώσσα και εθνικός μας πολιτισμός. Την ανακάλυψη του Μακρυγιάννη σαν χειριστή του ελληνικού λόγου τη χρωστάμε στο Σεφέρι, όταν με το περίφημο δοκιμιό του «Ένας Έλληνας ο Μακρυγιάννης», εργασία με εθνεγερτικό έναυσμα κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έφερε στην επιφάνεια τη δίτομη έκδοση του Μακρυγιάννη, καμωμένη στα 1907 από τον Μακαρίτη Γιάννη Βλαχογιάννη και καταχωνιασμένη για 35 ολόκληρα χρόνια στα πιο σκονισμένα ράφια των δημόσιων βιβλιοθηκών. Thank you.
σε περίμενα. Περίμενα να μου στείλεις την απάντηση για το χειρόγραφο. Αυτό που βρήκε στην αυλή του Μακρυγιάννη. Αν το εξετάσανε, αν είναι το αληθινό. Έχει πολλά πλαστά η εποχή μας. Κάποιος από τη Ρούμελη που συνάντησα στην αγορά εδώ, μου είπε να μην ξεχάσουμε το μνήμα του Μακρυγιάννη. Δεν μου είπε που ακριβώς είναι, μόνο που είναι στην Αθήνα. Γι' αυτό σε παρακαλώ να το φωτογραφίσεις. Και μαζί και την Αθήνα. Και να μου τα στείλεις. Είναι τόσος καιρός που λείπω. Μικρή μου φίλη, τα πράγματα πια δεν έχουν πρόσωπο εδώ. Και αν ρωτήσεις κάποιον στην τύχη που άφησες σαν αμνήσεις σου, δεν θα σ' απαντήσει. Θα σε κοιτάξει αμήχανα, γιατί δεν έχει αναμνήσεις πια, γιατί ό,τι θυμότανε είναι θαμμένο κάτω από τόνους εμπορεύματα, κάτω από χιλιόμετρα άσφαλτο. Και το σεντούκι της γιαγιάς με τα κουμπιά, τους παλιούς αναπτήρες, τις χάρτινες εικόνες και το μαχαίρι με τη γοργόνα στη λαβή, τα έδωσε όλα, αντιπαροχή, μαζί με τα ξεθοριασμένα γράμματα. Προχτές ένα μικρό παιδί, κάτω από τον Αδριάντα του γέρου, αναρωτιόταν τι να σημαίνει μοριάς. Κι η μάνα το κοιτούσε με ένα κενό στα μάτια. Περαστικοί είμαστε, τι μας νοιάζει. Κι ένας, που ισχυρίζονταν πως ήταν από το Φάληρο, αγνοούσε τους Εαντίδες και τον Δημήτριο και τον αλλοπεκήθεν τον ανθρωποποιό. Η Αθήνα κάποτε είχε φοινικές, κελιές που φτάναν μέχρι τη θάλασσα και μια σπηλιά κοντά στη Σκαλιρόη στο ρέμα που ο Μακρυγιάννης Λε καλέ λε μονάκι μη ροδάτο Λε καλέ λε μονάκι μη ροδάτο Λε μονάκι μη ροδάτο
Στα 1811 και ημέρα Τρίτη, καθώς έχει διασώσει παράδοση, ο Μακρυγιάννης έφτανε στην Άρτα, παιδί 13 χρονών, να υπηρετήσει τον πατριώτη του Θανάση Λιδωρίκη. Κατά το συνήθιο εκείνης της εποχής, πολλά παιδιά τα στέλνουν υπηρέτες οι γονείς για να μάθουν κοντά στον εύπορο προστάτη τα μυστικά της ζωής και της προκοπής. Ημέρα Τρίτη και εγώ έφτασα για άλλη μια φορά στην Άρτα να βρω και να φωτογραφίσω τα νοπά ακόμα ίχνη του Γιάννη Τρενταφύλου, που αργότερα, επειδή ήταν λιανός και ψηλός, τον είπαν Μακρυγιάννη. Στο καφενείο του συλλόγου υπήρχε ακόμη εκείνος ο περίεργος ανθρωπάκος, μάστορης του καφέ και απελπισμένος λάτρης της λαϊκής δημιουργίας. Τόσο που το πρώτο δώρο που είχε κάνει στα δυο του παιδιά ήταν δυο λαϊκά μουσικά όργανα και το βιβλίο του Μακρυγιάννη. Αργότερα θα μου έδινε και αυτός μια άκρη για να μπορέσω να αγγίξω πολύ περισσότερα από ό,τι μια φωτογραφία. Ναι, θα μου δείχνε για το Μακρυγιάννη πράγματα που... Ο δάσκαλος μου είχε ορίσει από την αρχή του τι θα έκανα εδώ. Αγνοούσε βέβαια πως η Άρτα για μένα... Τέλος πάντων, εγώ θα έκανα αυτά που μου είχε ζητήσει. Πήγα στο κάστρο που είχαν φυλακίσει κάποτε το Μακρυγιάννη. Κάστρο και αυτό με την ίδια πορεία και την ίδια κατάληξη που οριοθετεί και τις διαδοχικές μεταμορφώσεις της ιστορίας μας. Κυκλόπια η βάση που πάνω της θα συνεχίσει η κλασική Ελλάδα. Αργότερα, ο θρύλος του Αλέξανδρου, οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, οι Ενετοί και τέλος οι Οθωμανοί, που στις κλειστές αυλές στείνουν τις φυλακές τους. Διάβολε, τούτο το κυνήγι πίσω από τα ίχνη του στρατηγού αρχίζει να μ' ανοίγει ένα κόσμο που... Σύρτα τάχα κρυφά. Σημαίνει πήγαινε, τα είχα κάπου κρυμμένα. Το αίμα πήγαινε λεγένια. Το αίμα πήγαινε όπως βγαίνει το πολύ νερό από τη λεκάνη. Και όντας είμαι άτιμος αν ματαπατήσω την πόρτα σου. Μα τα γύρισα πίσω, δεν ματαζίγωσα. Εδώ βρίσκουμε τον ιδιωματισμό στο ματά.
Μα τα πατήσω αν ξαναπατήσω. Μα τα γύρισα αν ξαναγυρίσω. Παντήχαινε θα μου βγει η ψυχή. Παντήχαινε σημαίνει ότι πίστεψε ή πίστεψα παντήχαινα ότι θα μου βγει η ψυχή. Του δίνω ένα φευγάκι. Του δίνω ένα φευγάκι θα πει έφυγα γρήγορα όσο μπορούσα γρηγορότερα. Μιλάει για μπαντίδους. Αυτό το μπαντίδους δεν ξέρω από πού μπορεί να το έχει ο Μακρυγιάννης, αλλά το λέμε και σήμερα εδώ. Πρόκειται για τους επιτίδιους, για τους πολύ καπάτσους που ξέρουν και φτιάχνουν καλά τις δουλειές τους. Θα τους γανώσω το μύτο. Θα τους βάλω την ντροπή στο πρόσωπο. Άντε, γεια σου Κώστα. Γεια σου Κύρα. Σε μια ομιλία για τους πνευματικούς ανθρώπους της Άρτας, είπα ότι μέσα σε αυτούς πρέπει να συμπεριλάβουμε και τον Μακρυγιάννη. Μπορεί να μην ήταν γέννημα της Άρτας, αλλά ήταν θρέμα. Ήρθε παιδί 14 χρονών και έφυγε έφηβος πλέον 24. Τα απομνημονεύματά του, ένα βιβλίο που παραμένει γλωσσικό μνημείο και λογοτεχνικό εντρέφημα, είναι γραμμένο στο παλιό αρτινό γλωσσικό ιδίωμα. Η γλώσσα του είναι γλώσσα της Άρτας, όπως την δασκάλεψε στο συγγραφέα η καθημερινή τριβή με τους κατοίκους της. Κοιτάζοντας κάποιος τα απομνημονεύματα, βεβαίως εννοούμε κάποιος παλιός αρτινός, από τη γενιά τη δικιά μου και πίσω, που ακούγανε από τις γιαγιάδες τους, από τους παππούδες τους την παλιά αρτινή διάλεκτο, θα δούνε μέσα στα απομνημονεύματα ότι είναι γεμάτα από φράσεις τις οποίες και ακόμα σήμερα ένας περιορισμένος αριθμός ανθρώπων τις χρησιμοποιεί. Ο Μακρυγιάννης, όπως είπαμε, ήρθε στην Άρτα στα 1811 σε ηλικία 14 χρονών. Εδώ έμεινε 10 χρόνια. Άρχισε την εμπορική του δραστηριότητα, από την οποία απέκτησε ικανή περιουσία, ώστε το 1821 η περιουσία του να υπολογίζεται σε 41.664 γρόσα. Αν υπολογίσουμε ότι τα 100 γρόσα μας κάναν μια τουρκική λίρα και με ένα γρόσο είχε 40 παράδες και ένας παράς 3 άσπρα και η τιμή του κρέατος της εποχής εκείνης ήταν 12 έως 15 άσπρα, η περιουσία του σε σημερινά χρήματα υπολογίζεται γύρω στα 180 εκατομμύρια δραχμές. Όταν πρώτο ήρθε στην Άρτα, τα πρώτα χρήματα τα δανείστηκε από το αφεντικό του, από το Θανάση το Λιδωρίκη, και μάλιστα σώζεται, νομίζω, το ομόλογο ακόμη αυτό, και από πολλούς προκρίτους εδώ της Άρτας που τους υπηρετούσε και έκανε παρέα μαζί τους, απέκτησε την εμπιστοσύνη τους και τον δανείζαν χρήματα. Έκανε συγκέντρωση σιτηρών, κυρίως και οσπρίων, και προαγοράζοντας, είναι μια συνήθεια που γινόταν μέχρι σχεδόν στις μέρες μας. Η εμπορική αυτή δραστηριότητα που άρχισε ο Μακρυγιάννης στην Άρτα ήταν κίνητρο, ήταν το μεγάλο εμπόριο που γινόταν την εποχή εκείνη και, όπως σας είπα, και οι εξαγωγές, αλλά και κυρίως ορισμένες επιδημίες που είχαν τον ευνόησαν, όπως είναι η πανόλης. Και μεταπούλησε σε πάρα πολύ μεγάλες τιμές τα προϊόντα που είχε συγκεντρώσει, γι' αυτό και απέκτησε αυτή τη μεγάλη περιουσία. Και όπως και ο ίδιος λέει στα απομνημονεύματα, κλείνοντάς τον στη φυλακή, περισσότερο τον βασανίζαν οι Τούρκοι για να του πάρουν τα χρήματα. Τα χρήματα αυτά ο Μακρυγιάννης τα θυσίασε για τον αγώνα. Όπως και ο ίδιος γράφει στα απομνημονεύματα, στο σπίτι που καθόταν εδώ, είχε αποθηκεύσει και άρματα και μπαρούτι και πολλά άλλα εφόδια, τα οποία με τη μάχη της Άρτας άνοιξε τους κρυψώνες και τροφοδότησε τους συμπολεμιστές του.
Είχα ξεκινήσει πριν μέρες. Αιτία, εκείνο το χειρόγραφο που είχαμε βρει στο σπίτι του Μακρυγιάννη, στην Άρτα. Κάποιος είχε τηλεφωνήσει στο δάσκαλο πως κρατούσε ένα ίδιο και αν ήθελε να το δώσει. Κι έτσι βρέθηκα να κυνηγώ ίχνη κάποιας γραφής που λέγαν πως κι αν δεν ήταν του Μακρυγιάννη, τον είχε ωστόσο επηρεάσει. Ο άνθρωπος τελικά δεν ήρθε στο συμφωνημένο μέρος, τη συμφωνημένη ώρα. Και έμεινα να σεριανάω σε μια πόλη ανοιχνεύοντας ξεθοριασμένα θαύματα στους γδαρμένους τοίχους της και να προσπαθώ να κάνω σκέψεις για τον στρατηγό. Γιατί τούτο τα σοφαντισμένα θαύματα με τις αλλεπάλληλες επιστρώσεις χρόνου και μόχθου μοιάζουν σαν τα οράματά του. Για όποιον ξέρει να διακρίνει, κρύβουν πολλά, λένε πολλά. Διάβολε, αρχίζω... Ποιον ενδιαφέρουν αυτά? Ίσως μόνο μια φιγούρα. Έναν Αντριάντα να θέλουν μονάχα τον στρατηγό και όχι τον αλληγορικό του λόγο. Τον Αντριάντα τον βλέπεις από μακριά, στείνεσαι απέναντι. Τα λόγια όμως, αυτά που έγραψε, τα λόγια πονάνε. Είχα δυο αγάλματα περίφημα. Μια γυναίκα και ένα βασιλόπουλο ατόφια. Φαίνονταν οι φλέβες, τόση εντέλεια είχαν. Όταν χάλασαν τον πόρον, τα είχαν πάρει κάτι στρατιώτες και οι στάργος θα τα πουλούσαν εκεί κάτι Ευρωπαίων. 1000 τάλαρα γύρευαν. Άντεσα κι εγώ εκεί, πέρναγα. Πήρα τους στρατιώτες, τους μίλησα. Αυτά και 10.000 τάλαρα να σας δώσουνε, να μην καταδεχτείτε να βγουν από την πατρίδα μας. Δι' αυτά πολεμήσαμε. Βγάζω και τους δίνω 350 τάλαρα. Και όταν φιλιωθούμε με τον κυβερνήτη, ότι τρογόμαστε, τα δίνω και σας δίνει ότι τους ζητήσετε για να μείνουν στην πατρίδα απάνω. Και τάχα κρυμμένα να χρησιμεύσουν για την πατρίδα. Μένει κανείς εμβρόντιτος, σφιγμομετρώντας τον κατοπινό Μακρυγιάννη των οραμάτων και θαυμάτων, που είχε γίνει έρμεο της θρησκοληψίας του. Υπεύθυνο βέβαια για την ψυχοπνευματική του διαταραχή ήταν το τραύμα της μάχης του Σερπεντζέ, του Οδείου Ηρώδου του Αττικού, που δέχθηκε στο κρανίο κατά τον αγώνα του 1821. Φυγόκοσμος, διημερεύοντας στη σπηλιά του κήπου του Σαθυρίου στο κλουβί του, έρμεο μιας απατεώνισσας που τον εκμεταλλευόταν ψυχικά και υλικά, φέρνοντας του τάχα μηνύματα από την Παναγία, τον Άγιο Γιάννη και τους άλλους Αγίους, έφτανε ως το σημείο να δέρνει τη γυναίκα του. Της έδωσα ένα γερόν ξύλων του πεθαμού, γράφει στα οράματα, επειδή κακοχαρακτήριζε την αγύρτισσα που του ξεσήκωνε τα μυαλά. Τα πάθη του δεν αντισταθμίζουν όμως τα τεράστια προτερήματά του. Πώς μπορεί κανείς να αγνοήσει το Μακρυγιάννη, το χειριστή ενός τέλειου νεοελληνικού λόγου, τον αγωνιστή, με όλες τις προκαταλήψεις του εναντίον προσώπων της εποχής του, τον δημοκράτη, τον φίλο των αγωνιστών και του λαού, τον θανάσιμο εχθρό της ξενοκρατίας, πώς μπορεί να ξεχάσει τον πολιτικό μαχητή που διώχθηκε σκληρά για τις ιδέες του και τη δράση του, που δέθηκε με φιλία με τους ξένους πολιτικούς πρόσφυγες, τους κατατρεγμένους του δεσποτισμού, αυτούς που κατέβευγαν στην Ελλάδα διωκόμενοι από την αυταρχική εξουσία του τόπου τους, τον συνταγματικό Μακρυγιάννη που πρωτοστάτησε στα 1843
την ιστορική εκείνη Τρίτη του Σεπτέμβρη, τον καταδικασμένο σε θάνατο από τη Βαβαροκρατία με πλαστές κατηγορίες για έσκατη προδοσία, το γέροντα τέλος που περίμενε να του φέρει στο κρεβάτι του η μαχητική νεολαία της εποχής, το μήνυμα της έξωσης του Όθωνα και της Αμαλίας και τεκμήριο ότι ο τύρανος έφυγε το σπασμένο κομμάτι από το στέμα του θρόνου τους. Και τότε πια έκλεισε τα μάτια του ικανοποιημένος στις 27 Απρίλη του 1864. Δεύτερη μέρα σε έτου την πόλη και ο άνθρωπος που περίμενε ούτε ένα τηλέφωνο. Έτοιμη πάλι για επιστροφή στην Άρτα, να συνεχίσω εκεί το κυνήγι μου. Καημένα Μακρυγιάννη, γιατί το τσάκιζε στο χέρι σου. Τούτο το πλαστικό δείπνο, TV dinner, μου είπε το παιδί από τη ρεσεψιόν. Τελευταία λέξη της μόδας. TV dinner, μου το τόνισε. Για όταν βλέπεις βίντεο, πιο γρήγορο και από το fast food. Έχει και φασολάκια. Καημένα Μακρυγιάννη, γιατί το τσάκιζε στο χέρι σου. Πού να καταλάβουν λοιπόν τα παιδιά, όταν τους το ζήτησαν, αυτό που είπες, εμείς γι' αυτά πολεμήσαμε. Αφού μόνο σαν ανδριάντα σε ξέρουνε. Και σαν ένα ετοιμοπαράδοτο σύνθημα για τις εθνικές γιορτές και τίποτα άλλο. Καημένα Μακρυγιάννη. Βλέπω να με κοιτάζει ακόμη. Ένα αίτομα γεμάτο αγάλματα ακροτηριασμένα. Πόσο βαριά είναι τα αγάλματα. Προτιμώ μια στάλα αίμα από ένα ποτήρι μελάνι. Τώρα ξέρω ίσως πια που να ψάξω. Θα ψάξω εκεί που οι μικρές φλόγες της μνήμης συνεχίζουν να καίνε. Χτες στο τηλέφωνο μου είπαν για κάποιο άλλο χειρόγραφο, σε ένα άλλο μέρος, που θα χρειαστεί βάρκα να με πάει. Εκεί που η τελετή δεν έχει ξεχαστεί ακόμα και η σημασία της γιορτής κρύβει αρχαϊκά χαμόγελα και καθαρμούς, θυσίες, θέλουν να προκαλέσουν καινούρια θαύματα. Πίσω από το παραμιλητό του στρατηγού είναι κρυμμένη η αγωνία για τα θαύματα που χάθηκαν. Ίσως σκετούτες εδώ οι τελετές. Έξω από το παράθυρό μου, στο δρόμο, αυτός ο θόρυβος. Σε λίγο θα έχει νυχτώσει. Βλέπω να με κοιτάζει ακόμα ένα αέτομα γεμάτο αγάλματα ακροτηριασμένα. Πόσο βαριά είναι τα γάλματα. Προτιμώ μια στάλα αίμα από ένα ποτήρι μελάνι.
τελειώνω. Η δουλειά μου έχει να κάνει με το φως. Μόνο με το φως. Μ' ό,τι φαίνεται. Κι εγώ εξάντλησα ό,τι μου ζητήσατε εσύ και ο δάσκαλος. Εκεί, στην αθέατη πλευρά που θες να μπεις, ίσως και να έχεις δίκιο. Η σκοτεινή πλευρά μένει σκοτεινή επειδή κανείς δεν τη φώτισε ακόμη. Ίσως τα οράματα του στρατηγού, μέσα στην αλληγορία τους, ίσως εκεί έχει πιο πολύ φως από όσο αντέχουν τα μάτια μας. Όμως εγώ εγκλωβισμένος... Η αντίληψη του χώρου είναι χαρτογραφική. Δεν είναι δηλαδή naturalistική. Βλέπει καταρχήν από ψηλά και δεν έχει ενιαία προοπτική αντίληψη. Σε αντίθεση με την δυτική ζωγραφική της εποχής εκείνης, όπου επιβάλλει μία ενότητα προοπτικής, η μεταβυζαντινή λαϊκή ζωγραφική δεν έχει αυτή την ενότητα προοπτικής και έτσι μπορεί και αναπτύσσει την αφηγηματικότητα, την παρουσία διαφορετικών χρόνων μέσα στο ίδιο χώρο ή διαφορετικών χώρων μέσα στην ίδια εικόνα. Ο ζωγράφος εδώ επίσης μπορεί να κάνει αλλαγές στην κλίμακα των αναλογιών και επίσης, ακόμα μια άλλη παρατήρηση, είναι ότι δεν έχει φυσικό φως. Δηλαδή όταν θέλει να φωτίσει τα κτίρια ή τα βουνά, οι σκιές πάντοτε σε όλες τις εικόνες είναι από τη δεξιά πλευρά. Η ζωγραφική σύνθεση δεν γίνεται μέσα από ανάγκες ζωγραφικούς, αλλά μέσα από τις ανάγκες της αφήγησης. Τα χρώματά του είναι τα χρώματα της λαϊκής ζωγραφικής. Η όχρα, η ζεστή, οι σχένες, το γαλάζιο, τα λαδιά, τα μπλε, το άσπρο, το γκρίζο. Με το χρώμα περισσότερο θέλει να πληροφορήσει για το τι είναι το κάθε ζωγραφισμένο πράγμα και λιγότερο να περιγράψει ζωγραφικά αυτό το πράγμα. Βέβαια, ερήμην των προθέσεών του, το χρώμα λειτουργεί και εικαστικά. Οι διάφορες παραστάσεις, τα σπίτια, τα πλοία, οι άνθρωποι, δεν είναι νατουραλίστικα ζωγραφισμένα. Δεν περιγράφουν, αλλά σημαίνουν την παρουσία τους. Μάλιστα, πολλές φορές δηλώνουν σε σχέση με τις αναλογίες τους τον αρχηγό, ας πούμε, ή τις διάφορες ποσότητες. Έχω τη γνώμη ότι η ποιότητα των έργων είναι μέσα στα όρια της μεταβυζαντινής λαϊκής ζωγραφικής και δεν ξεπερνάει αυτά τα όρια. Η ζωγραφική τους ποιότητα δεν έχει να κάνει με το Μακριάνι, αλλά με το ταλέντο του ζωγράφου. Ακόμη νομίζω ότι τα χάρτινα είναι λιγότερο καλά από τις ξύλινες εικόνες, στις οποίες χάρτινες εικόνες μερικές φορές κάποια σημεία είναι και συμβατικά εκτελεσμένα. Αλλά η ιδιομορφία και η φόρτιση των έργων αυτών λόγω του Μακριάνι είναι αρκετά μεγάλη και έχει και μια γοητεία, όπως και να το κάνουμε. Για έναν όμως σύγχρονο θεατή, η μάχη των βασιλικών ή η μάχη της Λαγκάδας Κομπότη ή η πολιορκία των Αθηνών έχει μια ομορφιά.
Δεν είναι τόσο το θέμα αν το ρο μοιάζει με το λάμδα. Έτσι κινδυνεύουμε να μείνουμε στην επιφάνεια, στην τεχνική, στο δέρμα και όχι στην ψυχή. Να, άκου αυτό. Τους είπε ο Μακάριος Αντώνιος. Ένα ολόκληρο χρόνο προσευχήθηκα να μου αποκαλυφθεί ο τόπος των δικαίων και των αμαρτωλών. Και είδε ένα γίγαντα ψηλό, μέχρι τα σύννεφα, μαύρο, με τα χέρια υψωμένο στον ουρανό και κάτω του μια λίμνη σαν θάλασσα. Και έβλεπα ψυχές που πετούσαν σαν πουλιά. Και όσες πετούσαν πάνω από τα χέρια και το κεφάλι, σώζονταν. Όσες δεν χτυπούσαν με τα χέρια, έπεφταν στη λίμνη. Τέλος αυτό μέχρι εδώ. Άκου αυτό τώρα. Έκανα την προσευχή μου και απόστασα και έκατσα και τυράγω απάνω στις εικόνες και βλέπω τον ουρανό. Και ήτο ένα στρογγυλό πράγμα και έλαμπε. Ύστερα γίνεται ένα σύννεφο και κατεβαίνει στις εικόνες και αποσταμένος και φοβισμένος πέφτουν τα μπρούμητα και εκείνες ακτίδες δεν με άφηνε να δω. Με πήρε τρομάρα. Και ακούσει τότε η φωνή. Γιάννη, Γιάννη, τρεις φορές. Το φως που βλέπεις το δίνει ο αφέντης μας. Σώσει είναι το δίκαιο με το μέρος τους. Βλέπουμε λοιπόν μια ομοιότητα στα δύο κείμενα. Αυτός ο παράξενος ανθρωπάκος, μαέστρος του καφέ, εραστής του μακρυγιανικού λόγου και αυτοδίδακτος ιστορικός, όπως μου αυτοστητήθηκε, που έδινε στα παιδιά του αντί προγεύματος να αποστηθίζουν κομμάτια από τα γραφτά του στρατηγού, μου άνοιξε την πόρτα του βυθού που είναι όλα εκεί, τακτοποιημένα, παλιά και νέα, και πάνω τους μπορείς να διακρίνεις τη συνέχεια, να την αγγίξεις. Θα δεις την Ελλάδα που ταξιδεύει, την Ελλάδα που διαρκεί. Για ποια κρίση ταυτότητας μιλάμε, αφού είναι όλα εδώ, όλα παραδομένα από τον έναν στον άλλον, αρκεί να σκύψεις να τα δεις. Να σου πω τώρα από πού είναι το κάθε κείμενο. Το πρώτο ήταν από την λαυσαϊκή ιστορία του Παλάδιου. Γράφτηκε τον 4ο αιώνα μετά τον Χριστό στην Ελληνική Αίγυπτο. Το δεύτερο είναι από τα οράματα και θάματα του Μακρυγιάννη. Γράφτηκε, το ξέρεις, 15 αιώνες μετά. Ίσως το πάθος του αυτοδίδακτου ερευνητή και η υπερβολική του αγάπη για τον Μακρυγιάννη να τον οδηγούσε σε ακροβασίες, σε υπερβολές. Διάβολε, ολόκληρα κομμάτια κλείσκεται υπαγόρευση ο ένας τον άλλον. Παράξενο. Τούτος ο μαθητευόμενος μάγος, αυτοδίδακτος ιστορικός, μου άνοιξε τις πύλες του χρόνου μέσα από το μακρυγιανικό λόγο. Μου έδειξε τις κρυμμένες αλήθειες μιας άλλης πλευράς της ιστορίας. Οράματα, τελετές, που μέσα τους... Ο λιτός και υποδειγματικός λαϊκός λόγος του Μακρυγιάννη, καθώς και πολλές ιδέες του, κυκλοφορούν και σήμερα ανάμεσά μας και πλουτίζουν το πολιτικό οπλοστάσιο της προόδου. Για μένα, ηχή ολοζώντανη η φωνή του σαν κεραυνός μέσα από τον τάφο του κάθε φορά που η ξενοκρατία επιβλέπεται την εθνική μας ανεξαρτησία. Κατατρέχετε, εσείς οι μεγάλες δυνάμεις, μια φούχτα Έλληνες
και δεν τους αφήνεται να ζήσουν κι αυτοί ήσυχοι στην κοινωνία των άλλων κρατών. Εσείς οι χριστιανοί πιάνετε ένα αθώο παιδί, τον χαροκαμένο αυτό τόπο όπου γύρευε η τυράγια για να του πάρει τη ζωή, και τώρα εσείς οι φιλάνθρωποι το ξαναπάτε πάλι στη δικαιοσύνη του τύραγνου. Θα σας δείξουμε όμως ποιανόν απόγονοι είμαστε, τι μονέδα χρυσή έλαβαν αυτοί από εκείνους τους προγόνους.